βόλτα με τον Boots. Χωρίς τον Boots, λόγω καιρικών συνθήκων, και χωρίς βόλτα ή τέλος πάντων όχι πολύ μεγάλη βόλτα, με τον Κώστα Γαλανόπουλο. Καλησπέρα σας. Χαρικά. Τι κάνετε, πώς είστε? Σου έχω δείξει Boots. Μου έχεις υποσχεθεί κιόλας, αλλά. Κάτσε, περίμενε. Δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί. Περίμενε, τώρα θα τον δείξω. Εδώ φωτογραφία. Να ξέρεις, έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα. Πολύ δυνατός. Πώς τον βλέπεις? Τέλειος. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Παπα Αρένα, στην Αγία Σοφιά. Πώς το λέτε στα αποδυτήρια? Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά. Με έναν από τους αρχηγούς της ΑΕΚ, με ένα παιδί της ΑΕΚ, με έναν one club man, και επειδή έχω κάνει και την έρευνά μου, να ξέρεις ότι το 2025 θα μπεις στη shortlist, που δεν είναι πολύ μεγάλη, κάθε άλλο, παγκοσμίως για τους ποδοσφαιριστές που από την πρώτη στιγμή της καριέρας τους, από τα τμήματα υποδομής, είναι σε έναν και μόνο σύλλογο. Τιμή μου, τιμή μου. Και από εκεί και πέρα επαφίεται σε σένα, αν θα το κρατήσεις μέχρι το τέλος της καριέρας σου ή όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείς εδώ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη μικρή βόλτα χωρίς τον Boots, αλλά τον έχουμε στο μυαλό μας και στη συνέχεια θα καθίσουμε. Θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά πράγματα για αρχή. Είναι πολλές θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούμε, αλλά εδώ που βρισκόμαστε δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι, είχες πει κάποια στιγμή ότι είχες πρωτοέρθει εδώ στην παλιά Νέα Φιλαδέλφια, πιτσιρικάς 4-5 ετών πάνω στους ώμους του μπαμπά σου. Το είχα πει, ναι. Πόσο έμοιαζαν αυτά που αισθάνθηκες και το πώς ακριβώς ένιωσες με τα συναισθήματα του πιτσιρικά, του τετράχρονου, του πεντάχρονου στους ώμους του μπαμπά, όταν ήρθες στα εγκαίνια εδώ? Το είχα, να ξέρεις, πολύ στο μυαλό μου. Δηλαδή, σκεφτόμουν να λέω, κοίτα να δεις. Δηλαδή, είχε γίνει αυτό τότε. Και μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή, τα άφερε έτσι η ζωή, η μοίρα, και μπαίνεις τώρα σε αυτό το γήπεδο να παίξεις, σαν ποδοσφαιριστής. Στην ομάδα δηλαδή που ουσιαστικά ανδρώθηκα, μεγάλωσα, τα έκανα όλα. Εντάξει, νομίζω ήταν σαν ένα κάρμα, σαν ένα ντεζαβού, όλα γίνανε στο μυαλό μου, μπερδεύτηκαν όλα. Κάτι πολύ όμορφο. Είχες πει μια ατάκα, τη θυμάμαι κι αυτή, η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία. Ναι. Το είχα πει στα εγκαίνια του γηπέδου αυτή τη φράση. Πραγματικά, ξεπέρασε τη φαντασία μου αυτό που είδαμε και με τα παιδιά. Δηλαδή, συζητούσαμε, ξέρεις, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς, αλλά εν τέλει. Το είχατε δει το γήπεδο. Το είχαμε δει. Απλά δεν το είχατε δει. Αλλά ξέρεις τι είναι διαφορετικό, ναι. Και εσύ που το βλέπεις τώρα έτσι. Ναι. Και διαφορετικό να το δεις ένα παιχνίδι. Ακόμα και στα εγκαίνια ήταν διαφορετικό από ένα παιχνίδι. Πάμε λοιπόν και στα παιχνίδια. Πώς είναι να παίζεις για την ΑΕΚ, πώς είναι να παίζεις με την ΑΕΚ σε αυτήν εδώ την έδρα? Έχω πει με φίλους μου που συζητάμε συνήθως, ένιωθα ότι τόσα χρόνια παίζαμε στο ΆΚΑ, ας πούμε. Κάποιες καλές στιγμές, κάποιες κακές στιγμές. Ουσιαστικά τις καλές στιγμές ήταν σαν να μην τις ζήσαμε ποτέ στο ΆΚΑ, σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή εδώ πέρα μια νίκη και έβλεπες 10.000 πράγματα παραπάνω. Ένιωθες 10.000 πράγματα παραπάνω. Γέμιζες. Ενώ έχουμε πάρει και το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ, έχουμε κάνει και μεγάλες νίκες στο ΆΚΑ. Δεν ήταν το ίδιο. Δηλαδή εδώ τα συναισθήματά σου είναι όλα επί 100. Πήρατε το πρωτάθλημα το 18 στο ΆΚΑ. Πήρατε το πρωτάθλημα και το κύπελλο το 23. Ομοιότητες και διαφορές της πρωταθλήτριας του 18 με την πρωταθλήτρια και κυπελούχο του 23, αλλά κυρίως ομοιότητες και διαφορές της επόμενης μέρας. Γιατί το 18 σαν να μην κατάφερε να επενδύσει πάνω στην επιτυχία της ΑΕΚ. Σωστά. Νομίζω είχα ξαναπεί κιόλας, ήταν δύο διαφορετικοί προπονητές, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Μανώλο Χιμένεθ, Ματίας Αλμίδα. Ο ένας επένδυσε παραπάνω στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και τον γκολ, εντάξει, υπήρχε ποιότητα και τότε, ξέραμε ότι θα το βρούμε. Ο άλλος δεν τον νοιάζει αν θα φάει δύο γκολ, θα βάλει τρία. Ή δεν τον νοιάζει αν θα φάει τρία γκολ, θέλει να βάλει τέσσερα. Εντάξει, νομίζω πολύ. Ποια νοοτροπία σου ταιριάζει σε ένα περισσότερο? Κοίτα, έχω νιώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τους δύο προπονητές την ίδια ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, με τη μία ένιωσε ότι ξέρεις τι, δεν μπορεί να μου βάλει γκολ κανένας με τον Μανόλο. Και με τον Αλμίδα νιώθεις ότι δεν μπορείς να χάσεις από κανένα, δεν μπορείς να μην σκοράρεις, δεν μπορείς να μην είσαι επιθετικό γενής ομάδα. Έχω νιώσει και με τους δύο, δηλαδή, πολύ αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι μου. Είναι ο Αλμίδα, ξέρω ότι και για το Χιμένεθ έχεις πολύ καλή άποψη. Είναι όμως ο Αλμίδα ο καλύτερος προπονητής που έχεις στην καριέρα σου? Ναι, δεν τον έχω ζήσει και ούτε εκείνος με έχει ζήσει. Δηλαδή, δυστυχώς δεν έχουμε γνωρίσει ένας τον άλλον. Δηλαδή, με γνώρισαν στο πικ της καριέρας μου. Της καριέρας σου, ναι, γιατί. Ενώ δεν με γνώρισε
πριν τον τραυματισμό μου, γιατί καλώς ή κακώς με έχει αφήσει πίσω αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Άσχετα αν ξαναπατάω γερά, έχω επανέλθει και σιγά σιγά ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Κάπου να βρούμε ξύλο να χτυπήσουμε εδώ. Δεν έχει εσείς, παιδιά, δεν πειράζει. Χτυπήστε, έχω χτυπήσει πολύ ξύλο, άστο. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Όχι, πιάνει, μια χαρά. Δεν πιάνει, σου λέω, άστο. Και αυτό δηλαδή ουσιαστικά ο Αλμέιδα ακόμα με γνωρίζει, πιστεύω. Δηλαδή αυτή είναι και η άποψή μου. Με πας εσύ στους τραυματισμούς σου, θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τα έχω μετρήσει, τα έχω βάλει κάτω, 566 μέρες χαμένες, 74 παιχνίδια. Σε έχουμε δει να λυγίζεις κάποια στιγμή όταν ρωτήθηκες για έναν από τους τραυματισμούς σου και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερες να τον αντιμετωπίσεις. Υπήρξε στα αλήθεια στιγμή, γιατί στη μεγάλη εικόνα είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν το βάλεις κάτω και μας το έχεις δείξει. Υπήρξε όμως στιγμή, δευτερόλεπτα, ένα, δύο, που να σου πέρασε η σκέψη από το μυαλό. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω. Εντάξει, αυτό ήταν. Παρετούμε. Ναι, θα σου πω ότι ειλικρινά να σου απαντήσω, ήταν παραπάνω από στιγμή. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, ήταν παραπάνω από δευτερόλεπτο. Ουσιαστικά με ταλαιπώρησε ένας συγκεκριμένος τραυματισμός. Αν και τα χειρουργεία ήταν δύο, ο τραυματισμός ήταν ο ίδιος. Αστράγαλος. Το είχα σκεφτεί μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, γιατί ουσιαστικά είναι δύο χρόνια. Πάρα πολλές φορές, να σου είμαι ειλικρινής. Απλά ήταν, ξέρεις, τις μέρες που όλοι έχουμε, που όλα λίγο είναι λίγο χειρότερα. Είμαστε λίγο στις μαύρες μας, λίγο down, κάτι δεν μας βγαίνει. Κάπου δεν βλέπεις βελτίωση. Ναι, το είχα σκεφτεί, δηλαδή θα με ψεύτησα να πω όχι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ευτυχώς διαχειρίστηκα πάρα πολύ καλά, πιστεύω, την κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω πολλούς ποδοσφαιριστές που να έχουν χάσει δύο χρόνια από την καριέρα τους και να και πνευματικά και σωματικά μετά να επιστρέψουν. Και σε τόσο μικρή ηλικία δηλαδή. Είναι άλλο να έχεις χάσει δύο χρόνια από ένα σύνολο 20 ετών καριέρας και άλλο στα ξεκινήματά σου ουσιαστικά να έχεις χάσει το 30-40% ας πούμε του χρόνου. Είχα την ατυχία αυτή, αλλά είχα επίσης και την τύχη να είχα προλάβει σε μικρή ηλικία να παίξω ουσιαστικά τρεις γεμάτες σεζόν με την ΑΕΚ και να ουσιαστικά περίμενε κάτι από μένα, η ΑΕΚ ουσιαστικά με περίμενε, να το πω και έτσι, να γυρίσω. Σε περίμενε και αυτό εδώ. Με περίμενε και αυτό εδώ. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος που λέω, ας πούμε, έλεγα μέσα μου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μπει οποιοδήποτε παίκτη, ας πούμε, για να μην μπω να παίξω κι εγώ, έστω και ένα λεπτό εδώ. Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε και σε πήγε μπροστά και σε βοήθησε να ξεπεράσεις όλο αυτό, ή ποιοι ήταν αυτοί που σε κράτησαν και σε πήγαν μπροστά και σε βοήθησαν να ξεπεράσεις όλο αυτό? Εντάξει, κοίτα, καλώς ή κακώς είναι ένα όνειρο που κυνηγάμε από μικρή, να παίξουμε μπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο. Το ότι μπορεί ο καθένας να έχει ένα τραυματισμό, δύο τραυματισμούς, τρεις τραυματισμούς, εντάξει, μετά παρά είσαι άτυχος. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετό για να σου στερήσει έστω την προσπάθεια. Εγώ έμεινα στην προσπάθεια ουσιαστικά, δηλαδή κάποια στιγμή δεν με ενδιαφέρει αν θα ξαναπαίξω μπάλα επαγγελματικά, αν θα δω πάλι να σκοράρω, αν θα είμαι πάλι MVP, αν θα είμαι ο καλύτερος παίκτης ή ο χειρότερος παίκτης. Σκεφτόμουν απλά να καταφέρω, ας πούμε, να προσπαθήσω, να πω ότι ξέρεις τι, αυτό έγινε, αυτό σου έτυχε. Προσπάθησε όσο μπορείς να τα αφήσεις πίσω και όπου βγει. Δηλαδή κάποια στιγμή έγιναν τόσα πολλά που μου έβγαλε το άγχος από πάνω μου. Ότι ξέρεις τι, πρέπει να παίξεις μπάλα. Σαν να μην έχεις πια τίποτα να χάσεις. Σαν να μην έχεις. Δηλαδή ξεκίνησε από το μηδέν, αυτός είσαι. Δηλαδή τέλος. Αφήνεις λοιπόν πίσω για τα καλά, θα το πω, για τα καλά τους τραυματισμούς και επιστρέφεις στο Αγρίνιο. Ήμασταν με την Κοσμοτέ TV σε εκείνο το παιχνίδι. Ένα χρόνο και πέντε μέρες το είχαμε μετρήσει. Είχες λείψει. Πώς αισθάνθηκες πατώντας το χορτάρι? Και πόσο δυνατός αισθάνθηκες πατώντας το χορτάρι? Γιατί ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το σκέφτομαι πολλές φορές. Και μετά από δυόμιση χρόνια από όλα αυτά που είχαν συμβεί. Ταλαιπωρίας, κανονικής ταλαιπωρίας. Αλήθεια ήμουν νεκρός δηλαδή, μέσα μου. Δηλαδή έλεγα. Φλατ, τελείως. Δηλαδή έλεγα. Και. Δεν ξέρεις δηλαδή. Αύριο τι γίνεται, ή μεθαύριο. Δηλαδή είχα δει τόσα πολλά συγκεκριμένα από αυτόν τον τραυματισμό που δεν με ενθουσίαζε ότι έπαιζα εκείνη τη στιγμή. Ναι, μεν είχα αυτό το. Ξέρεις, ότι ναι, ξαναπαίζω, αυτό το ωραίο το άγχος, αλλά. Φοβόσουν και να πάντα ήμουν, ξέρεις, λίγο. Ναι. Όλος ο ενθουσιασμός μου τον κράταγα. Και ακόμα τον κρατάω, να σου είμαι ειλικρινής. Και πάω βήμα-βήμα. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, ούτε
πλέον μεγάλα λόγια λέω ότι αυτό θα γίνει εκείνο, θα... Βήμα-βήμα και όπως βγαίνει. Δηλαδή και προς το παρόν μου πάει καλύτερα έτσι. Δεν ενθουσιάστηκες δηλαδή ούτε όταν έμαθες ότι θα είσαι βασικός και αρχηγός, γιατί ούτως ή άλλως είσαι ένας από τους αρχηγούς, στη Λεωφόρο στο παιχνίδι που ουσιαστικά θα κρίνονταν ο τίτλος. Τώρα εκεί πραγματικά λέω. Γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς στο πρωτάθλημα δεν είχα τόσο. Ήταν το μόνο παιχνίδι βασικά πέρυσι στο πρωτάθλημα που ξεκίνησα βασικός. Και λέω εδώ. Ή θα τα απογειώσεις. Εμείς το σκεφτήκαμε, θέλω να ξέρω, σε διακόπτω τώρα, αλλά νομίζω θα καταλάβεις γιατί. Εμείς το σκεφτήκαμε, θέλω να ξέρω αν το σκέφτηκες κι εσύ. Το είπαμε λίγο μεταξύ μας, δημοσιογράφοι και εμείς. Είναι στα καλά του Αλμέιδα, δηλαδή κάπου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εννοείται πώς καταλαβαίνω. Μας το θυμίζεις ότι ήταν το μόνο match που ξεκίνησες βασικός σε όλη τη χρονιά. Το μόνο που ξεκίνησε βασικός στο πρωτάθλημα. Και ήσουν και πάρα πολύ καλός. Και λίγο έλειψε να πετύχεις και να πετύχω και το γκολ. Η αλήθεια είναι ότι, να σου είμαι ειλικρινής, είχα άγχος αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο από το normal. Γιατί έκρινε και ένα τίτλο αυτό το παιχνίδι. Και ξαφνικά. Με πέταξε ο Αλμέιδα στο παιχνίδι βασικό. Δεν το έχεις υποψιαστεί ότι θα σε βάλει. Όχι, εντάξει, τις δύο προηγούμενες μέρες ναι. Το υποψιαζόμουν. Αλλά ποτέ δεν είμαστε 1000% σίγουροι με τον Ματίας. Και γενικά εντάξει, είχε γίνει και όλο αυτό. Ο κόσμος, αν θυμάσαι, είχε έρθει όλος ο κόσμος στη ΣΑΕΚ στο ξενοδοχείο. Υπήρχε πολύ ένταση σε αυτό το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ άγχος. Ήταν ένα πανέμορφο παιχνίδι. Δηλαδή, μου είχε λείψει να παίζω τόσο σημαντικό παιχνίδι. Και τελείωσε και ήμουνα ευτυχισμένος εσωτερικά, αν και δεν καθαρίσαμε το πρωτάθλημα σε αυτό το παιχνίδι. Ούτε το χάσαμε βέβαια. Και όταν τελείωσε ήμουνα. Είχα μια ανακούφιση εκεί. Δηλαδή εκεί ήταν η πρώτη μου. Μαζί με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το εντός έδρας εδώ. Που είχα ξεκινήσει. Το 3-0 λέω, το κύπελο. Το κύπελο. Μετά από αυτά τα παιχνίδια είχα αρχίσει λίγο και. Έλεγα ξανά. Ενθουσιαζόμουν λίγο παραπάνω. Αλλά πάντα προσπαθώ να το κρατάω πολύ χαμηλά. Ποιο πρωτάθλημα σε γέμισε περισσότερο, το 18 ή το 23? Ποιος τίτλος σε γέμισε περισσότερο? Εντάξει, είναι τώρα ερώτηση αυτή. Ό,τι πιο ειλικρινή σε απάντηση μπορώ να σου δώσω είναι ότι το 18 καλώς ή κακώς είχα παίξει πολύ 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 περισσότερα παιχνίδια. Ήμουνα πολύ περισσότερο στα βασικά πλάνα, ας πούμε, του προπονητή τότε. Ένιωθες περισσότερο κομμάτι της επιτυχίας. Ένιωθα περισσότερο κομμάτι αυτής της επιτυχίας. Αλλά φέτος ήταν, πέρυσι μάλλον, ήταν η χρονιά τόσο όμορφα, κύλησε. Τα παιδιά ήταν, το κλίμα μεταξύ μας ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ο Αλμέιδα έδωσε έτσι μια διαφορετική νότα και γενικά υπήρχε ένας διαφορετικός αέρας σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ, με το γήπεδο. Με τις μεταγραφές, με οτιδήποτε συνέβαινε στην ομάδα. Και ακόμα και που δεν έπαιξα πολλά παιχνίδια, ένιωσα ότι ήμουνα και σε αυτό το πρωτάθλημα ένα κομμάτι της ομάδος. Για τον ηγέτη στο χορτάρι αυτής της ΑΕΚ μπορούμε να συζητάμε μέρες. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχουν μαζευτεί. Ποιος είναι όμως ο ηγέτης, ο αρχηγός μέσα στα αποδυτήρια, αυτός που πρώτος θα δώσει τον τόνο, θα παρασύρει και τους υπόλοιπους, θα τους ανεβάσει, θα τους ηρεμήσει. Πάντα υπάρχει ή συνήθως υπάρχει μια τέτοια φυσιογνωμία σε κάθε ομάδα? Συνήθως, όπως το πες. Ειλικρινά δεν είναι κανένας στην ομάδα. Πολλοί λένε, ας πούμε, για τον Άμραμπατ, π.χ. Έχει γραφτεί και έχει ακουστεί. Ναι, ναι. Λέω κοίτα, εγώ τώρα. Ναι. Όπως το θέτεις έτσι, είναι ναι. Κανένας. Δεν είναι πιο πάνω. Ναι, ναι, ή τη δική σου άποψη θέλω, ναι. Η δική μου άποψη. Αλλά φέτος έχουμε πάρα πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Βίντα, όπως είναι ο Άμραμπατ. Εντάξει, τώρα μην αρχίσω να λέω ονόματα, κάποιο θα μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν και εμπειρίες και πολλές ποδοσφαιρικές παραστάσεις. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι για κάποιον. Δηλαδή, όλοι διαχειρίζονται στο δικό τους κομμάτι τον εαυτό τους. Και μετά όλοι μαζί δένουμε αρμονικά μες στο γήπεδο. Να σε πάω και στα λίγο δύσκολα. Εσύ θα μου πεις αν είναι δύσκολα. Υπήρξαν στιγμές λίγο πριν από τις ανανεώσεις ή την ανανέωση του συμβολαίου κάποια στιγμή με την ΑΕΚ. Που στην περιραίουσα ατμόσφαιρα έμοιαζε σαν να έκλεινε ο κύκλος σου. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι είχε πιστέψει, είχαν γράψει αρκετοί ότι δεν θα συνέχιζες. Υπήρξε όντως μια τέτοια καμπή στην πορεία σου μέσα στην ΑΕΚ, το σκέφτηκες εσύ, το ήθελες για κάποιους λόγους χύψη ή όχι? Νομίζω ότι ξεκίνησε όλο αυτό από τον τραυματισμό μου. Δηλαδή, όλες αυτές οι συζητήσεις, το ότι εγώ ήμουνα ίσως λίγο πιο.
αρνητικός απέναντι σε κάποια πράγματα που ήθελε και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ήταν αρνητική σε κάποια πράγματα που ήθελα εγώ. Νομίζω ότι για όλα έφταιγε αυτός ο τραυματισμός που είχα. Εντάξει, νομίζω ότι όλα όσα συζητήσαμε με την ομάδα ήταν σε πλαίσια normal διαπραγμάτευση. Δεν ξέφυγε δηλαδή το πράγμα ποτέ να πω ότι τέλος από την ΑΕΚ ή τέλος ο Γαλανόπουλος. Πιο πολύ ήταν ένα επικοινωνιακό κομμάτι του κόσμου, των δημοσιογράφων. Δεν υπήρχε κάτι έμπρακτα ότι εγώ φεύγω από την ομάδα. Ποτέ. Αυτή είναι και η ερώτηση και αυτή είναι και η απάντηση που περίμενα δηλαδή για να ξεκαθαρίσει. Ποτέ, ποτέ. Δηλαδή, ως εκεί έφτανε. Δηλαδή, ως, με την ΑΕΚ ειδικά, ως μια normal διαπραγμάτευση. Πάμε πάλι στα ποδοσφαιρικά. Την έχουν ξανακάνει την ερώτηση και θα την ξανακάνουν και στο μέλλον. 6-8 είσαι. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Και ειλικρινά δεν ξέρω και εγώ τι είμαι. Γιατί θα σου εξηγήσω. Είμαι πολύ διαφορετικός παίχτης μετά τον τραυματισμό μου. Αναγκαστικά παίζω λίγο πιο. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο όριμος στο παιχνίδι, να μην κάνω άσκοπα τρεξίματα όπως παλιά. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια στο 6 και ξαφνικά όλοι με κάνανε εξάρι. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια στο 8 και ξαφνικά όλοι με κάνανε οχτάρι. Δεν ξέρω να σου πω τι πραγματικά είμαι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και τόσο ξεκάθαρα πλέον στο ποδόσφαιρο αυτό ο ρόλο. Αν θέλει, πέρα από το ότι είσαι. Όχι, νομίζω ότι πλέον τώρα και ειδικά στο παιχνίδι που παίζει ο Αλμέιδα, αλλά νομίζω και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το 6, το 8, το 10, το 9 που λέγαν παλιά, ας πούμε, έχει πεθάνει. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι είναι ειδικά στο κέντρο, γίνεται ένα rotation τώρα το ίδιο. Πού έχει βάλει τον πύχη και με τα όσα έχει περάσει σε αυτά τα χρόνια τη καριέρα σου, πού έχει βάλει τον πύχη για το κλείσιμο του κύκλου, δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα, με τι θα είσαι ικανοποιημένος ως Κώστας? Με τι θα είμαι ικανοποιημένος? Αρχικά θα σου πω ότι, όπως είπα και πριν, δηλαδή τον πύχη τον βάζω πάντα πολύ πλέον, τον βάζω πάντα πολύ κοντά. Έχεις γίνει πολύ συντηρητικός. Πολύ, πολύ. Να ξαναφτάσω, ο πρώτος μου στόχος είναι να ξαναφτάσω ακριβώς στο επίπεδο που ήμουνα πριν. Δηλαδή αυτός είναι στο μυαλό μου πρώτος στόχος. Και μπορώ να πω ότι πάω πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα νιώθω ακόμα και πιο δυνατός, ακόμα και πιο γρήγορος, ακόμα και πιο ευκίνητος, ακόμα και πιο πνευματικά έτοιμος. Τώρα για το μέλλον, ένα χρόνο, ναι, σε δύο χρόνια, χρόνο. Σε βάθος χρόνου δεν το έχω σκεφτεί. Και ουσιαστικά τα αφήνω να με πάει μόνο του. Δεν θα ήθελα να μπω πολύ σε κομμάτι. Θέλω να φύγω από την ΑΕΚ σε δύο χρόνια ή να πάω κάπου στο εξωτερικό. Σίγουρα θα ήθελα να κάποια στιγμή να παίξω και κάποια χρόνια στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτό. Και να ζήσω στο εξωτερικό. Δηλαδή. Θα ήθελα να το κάνω. Αλλά αυτό μπορείς να ζήσεις και μετά το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Να ζήσω και να παίζω ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Μια και μιλάμε για πύχη. Τα σαρώσατε όλα το 22-23 ως ΑΕΚ. Πρωτάθλημα, κύπελο. Πολύ καλό ποδόσφαιρο κατά κοινή ομολογία. Καινούρια ποδοσφαιρική πρόταση, πολύ φρέσκια από τον Αλμέιδα. Ο πήχης λοιπόν για την ομάδα που μπαίνει, δηλαδή. Τι να περιμένουμε, γιατί έρχεται τώρα και το κομμάτι Ευρώπη που δεν το είχατε. Είπες και πριν ότι τώρα καλούμαστε να μην κάνουμε το λάθος που έγινε το 18, όπως είπες και πριν. Εντάξει, νομίζω ότι αναγκαστικά όταν έχεις κερδίσει το double, ο κόσμος πάλι περιμένει από σένα να ξανακερδίσει το double. Δηλαδή αυτό είναι το. Το περιμένετε και εσείς από τους εαυτούς σας? Εννοείται. Εννοείται. Και η πρώτη κουβέντα μας ήταν ότι όλα κλείνουν. Όσα έγιναν πέρυσι κλείνουν και σταματάνε εδώ. Και μάγκες είμαστε στο μηδέν. Άσχετα αν για όλους είμαστε ακόμη οι νταμπλούχοι, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν είμαστε οι νταμπλούχοι. Τέλος. Έπαψε να ισχύει αυτό. Σίγουρα έχουμε την Ευρώπη φέτος. Ο στόχος είναι ένας, να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Είναι σίγουρος αυτός ο στόχος. Και μετά νομίζω είναι χρέος της ομάδας πλέον, έτσι όπως έχουμε δείξει, έτσι όπως έχουμε παρουσιάσει την ομάδα μας και τους εαυτούς μας, να ξαναπάρουμε το double. Τώρα θα κάνω μια ερώτηση. Είναι ναι. για την ΑΕΚ, επειδή έχω ζήσει στην ΑΕΚ πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ξαναγίνει κάτι τέτοιο back to back χρονιά. Και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η καθιέρωση είναι που θα κάνει τη διαφορά. Μπορεί να είναι και χαζή ερώτηση, αλλά δεν με αρέσει, εγώ θα την κάνω. Επειδή θα γίνει εδώ, στην Αγία Σοφιά, στην ΟΠΑΠ Αρένα, ο τελικός του Conference. Ημιτελικό, πρόσεξε. Το έχω σκεφτεί πολύ. Ημιτελικό, όχι τελικό. Champions League.
και αποκλεισμό από τη City στις λεπτομέρειες ή τελικό Europa εδώ μέσα. Χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Μπορεί και να το χάσεις. Η ερώτηση είναι τώρα, εγώ άμα σου απαντήσω γρήγορα, ναι. Αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι η ημιτελικό Champions League. Ημιτελικό με City. Και ας αποκλειστώ και και 7-0. Okay. Έτσι, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω είναι λεπτομέρειες το... είπαμε, εσύ το πήγες 7-0. Δεν πειράζει. Σου λέω είναι το κορυφαίο επίπεδο, να φτάσει η ομάδα εκεί πέρα νομίζω θα είναι κάτι μαγικό για όλους. Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ξέρεις τίποτα, έχεις μελετήσει. Ή Αστάνα. Αστάνα μετά το 4-0 λίγο δύσκολο. Θα κατέβει λέει δυνατά τώρα. δεν έχουμε μελετήσει καθόλου και σαν ομάδα ακόμα την Δυναμό. Εντάξει, είμαστε 10 μέρες πριν από το πρώτο μάτς, έτσι, που γράφουμε τη συνέντευξη. Εντάξει, είναι και ουσιαστικά θα δούμε και το παιχνίδι με την Αστάνα πάρα πολύ αναλυτικά. Δηλαδή, okay, τα φιλικά είναι φιλικά, αλλά καμία σχέση με το επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα είναι μια μεγάλη ομάδα της Κροατίας, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς είμαστε οι πρωταθλητές της Ελλάδος. Θα είναι μια ωραία μάχη και νομίζω ότι είναι καλύτερα για μας που κληρωθήκαμε με τη συγκεκριμένη ομάδα. Κλείνοντας, είναι λίγο κλισέ, αλλά νομίζω ότι ακριβώς στη δική σου περίπτωση, θα τα ξαναπώ, ένα παιδί από πιτσιρίκι στην ΑΕΚ έχει ζήσει και δυσκολίες, τραυματισμούς, ταλαιπωρίες, επιμένει, μπαίνει στο νέο γήπεδο, παίρνει πρωτάθλημα, παίρνει κύπελο, τάπα. Στη δική σου περίπτωση λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ. Αν σου ζητούσα να γυρίσεις την κάμερα, αν δεν αισθάνεσαι, αν δεν μην γυρίσεις την κάμερα, να πεις κάτι στον κόσμο της ΑΕΚ και δεν το συγκεκριμενοποιώ, δεν λέω στους οπαδούς, λέω στον κόσμο της ΑΕΚ. Δες το σαν οργανισμό, δες το όπως θέλεις. Να πω κάτι όμως για ποιο πράγμα λες, σαν το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, σαν Κώστας Γαλανόπουλος, με όλα αυτά που έχεις ζήσει και έχεις περάσει. Τι να πω, δηλαδή... Το αλλάζω γιατί δεν θέλω να σε, για να πάμε, σε ταλαιπωρώ. Για πάρ' το αλλιώς. Ναι, το παίρνω αλλιώς. Τι είναι για σένα η ΑΕΚ? Έχω πει, εντάξει, αρκετές φορές ότι και σε προηγούμενη συνέντευξή μου ότι είναι ουσιαστικά η ζωή μου. Δεν το λέω όμως με την έννοια ότι ξέρεις τι είναι η ζωή σου. Είναι η ζωή μου με την έννοια ότι εδώ μεγάλωσα, εδώ τα έκανα όλα δηλαδή. Και πρακτικά δηλαδή. Και πρακτικά ναι, εννοώ είναι η ζωή μου. Δεν είναι η ζωή μου, ξέρεις, πεθαίνω για την ΑΕΚ, το αίμα μου κίτρινο. Είναι η ζωή μου με την έννοια ότι εδώ τα έκανα όλα σαν άνθρωπος, σαν παιδί. Ακόμα και σαν μικρό παιδί που δεν ήμουν στην Ακαδημία, δηλαδή πριν έρθω στην Ακαδημία, έρχομαι με τον πατέρα μου, πήγαινε με τον πατέρα μου στο ΆΚΑ. Σου είπα ότι έχω έρθει ακόμα και στην παλιά τη Φιλαδέλφια εδώ πέρα. Οριακά την πρόλαβες. Ένα παιχνίδι. Ναι, οριακά. Ένα παιχνίδι μόνο. Στο ΆΚΑ, δηλαδή, πρέπει να έχω με τον πατέρα μου, δηλαδή είχαμε διαρκεία σε όλες τις χρονιές. Και μετά το 2010 έρχομαι και στην Ακαδημία, δηλαδή. Τα ζήσα όλα τα κομμάτια με την ΑΕΚ. Ήμουνα ball boy στο ΆΚΑ. Μετά από ball boy, ας πούμε, είχα βγει και με τους παίχτες, ας πούμε. Τα έχω κάνει όλα, 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 όλα. Με ό,τι σχετίζεται γύρω από την ΑΕΚ. Σαν παιδί, ας πούμε. Εντάξει, είναι πολύ. Δηλαδή, πάω πίσω λίγο τη σκέψη μου και αυτά και είναι πολύ ωραίο. Και, είμαι και λίγο πιο ρομαντικός εγώ. Θα άλλαζε κάτι σε όλο αυτό, αν μπορούσε. Θα ήταν αμαρτία. Θα ήταν αμαρτία. Γιατί καλός ή κακός δεν. Δηλαδή, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν επαναλαμβάνεται εύκολα όλο αυτό. Δηλαδή, από μικρός, ακαδημία, να παίξεις, να είσαι, να μείνεις, να μην φύγεις, να ξαναείσαι, να τραυματίσεις. Όλα αυτά δεν αναπληρώνονται, νομίζω, εύκολα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά και κυρίως να είσαι γερός. Πού θα είσαι? Εγώ ευχαριστώ. θα είμαι.